Διάβαζα σήμερα στο Νάσος Μπλοκ ναι. για τη Μύκονο τα όργια για τα 1000 ευρώ είσοδο για να πας στο πάρτι οργίων ναι. με ναρκωτικά, με το κοκορέτσι κτλ. Παιδιά, πανικός γίνεται, βγάζουν τρελά λεφτά κάποιοι, οι οποίοι βέβαια έχει γίνει επίσημη καταγγελία για το θέμα αυτό, ότι κάποιες βίλες στη Μύκονο κάνουν πάρτι με... με επαγγελματίες DJs, με χίλια, ξέρεις, δυνατά μουσική, διαπασόν, 1000 ευρώ είσοδος, γιατί δεν είναι είσοδος για να πεις ένα ποτάκι, θα βρεις την γυναικάρα και θα σπίσεις ναι, το κοκορετσάκι σου και θα την περάσεις τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, είναι νομίζω αυτό έξω από τα όρια μας και ότι αυτό που γίνεται φέτος στη Μύκονο, νομίζω ότι με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και θα μάθουμε πάρα πολύ σύντομα και τον Πέτρο Νάζο, λεπτομέρειες περισσότερες, ότι μπαίνει τα φόπλακα στη Μύκονο, γιατί πανάκριβοι είναι, όργια γίνονται, κλοπές έχουμε με την Τζίτζι Χαντίτ και τα λοιπά. Και η οποία μόνο, βέβαια... τώρα έγινε ξανά κι άλλοι, ξανακλέψαν. Λοιπόν, έχουμε σοβαρά προβλήματα στη Μύκονο, τα οποία δυστυχώς υποβαθμίζουν το νησί. Ένα νησί το οποίο μας έφερε πάρα πολλά λεφτά, αλλά δυστυχώς υποβαθμίζεται με όλα αυτά που συμβαίνουν. Υποβαθμίζεται, υπήρχαν και τα παράπονα, μια και είπε Τζιτζί Χαντίντ, ότι η αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα δεν λειτουργεί όλες τις ώρες, κλείνει και όλες τα βραδάκια πάνε για ύπνο. Η ίδια δηλώνει ότι την κλέψανε 30, λέει, βίλες και η αστυνομία δεν υπήρχε πουθενά. Και προσπαθούσε να τους βρουν και ήταν κλειστό, λέει, το αστυνομικό τμήμα. Έχουν γίνει τέτοιες καταγγελίες που δυστυχώς. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ φέτος διάβαζα ότι κατέβηκαν κάποια στιγμή 1000 αστυνομικοί κάτω στο νησί για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί παγκοσμίως ακούστηκε αυτό το πράγμα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Όχι, η Μύκονος, κυρίες και κύριοι, με αυτά και αυτά, με την ακρίβεια που έχει και με το κοροϊδιλίκι αυτό που συμβαίνει. Οι Έλληνες πλέον δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Όχι μόνο αυτό, αλλά και όποια πάει στη Μύκονο παίρνει και σφραγίδα. Και όχι καλή. Δηλαδή να πεις ότι πήγες στη Μύκονο. Συγγνώμη, πόσοι αναρωτιούνται όταν ακούω, στη Μύκονο ήσουν, στη Μύκονο, τι κάνατε καλά, στη Μύκονο. Καλά, πώς σου λέμε, τζαμπατζίδες, υπάρχουν κάποιοι που δεν λέω ότι τα παιδιά όλα κάνουν κάποιες παράνομες δουλειές πάνω εκεί. Αλλά σου εξηγώ ότι τώρα πλέον, μια απλή νοικοκυρά στο Εγάλαιο, στην Νίκαια και στην Αγία Βαρβάρα και, στην Ελευσίνα και στη Μάντρα και μην πω άλλες περιοχές ακόμα, στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Σμύρνη κτλ. Κάθεται στη Δίκαιλη, πήγε στη Μύκονο, καλά εκεί, τι έκανε, να, έγινε. Τι έπαθες, παιδί μου. Έτσι λέει, να. Τι γελάς, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι, αυτά λένε. Είναι το κοκορέτσι. Το κοκορέτσι, να. Και ήθελα να πάω και Μύκονο, ρε γαμώ. Ποιο Μύκονο, ξέρας έπινα. Θα πάρεις στο ραγγείο και λέει, πήγε στη Μύκονο, να έγινε. Κοκορέτσι. Κοκορέτσι. Μύκονο, ευτυχώς που πήγαμε. Παιδί μου, είναι υποτιμητικό να πας στη Μύκονο. Είναι υποτιμητικό. Μακάρι να βρεθεί ένα άλλο νησί να το φτιάξουν. Νομίζω ότι, παιδιά, η Ύδρα είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να γίνει πάλι. Γιατί προ-Μύκονο ήταν η Ύδρα. Είναι και ο παππούς μου από εκεί, αλλά είναι πολύ μικρό. Δηλαδή δεν σου δίνει, δεν μπορείς να μείνεις πάρα πολλές μέρες. Δεν έχει πολλά πράγματα να δεις, πολλά αξιοθέατα. Πάντως η Ύδρα ήταν προ-Μυκόνου, ήταν το τόπος προορισμού. Ναι. Ωραίο νησί, δεν λέω. Απλά δεν συγκρίνει. Πάντως δεν θα πούνε ποτέ αν πας στην Ύδρα ότι να, δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία σε εκατομμύριο. Λοιπόν, μωρέ, παντού τα πάντα τώρα. Τι παντού τα πάντα. Εμείς στιγματίζεις. Να, παντού. Θα το κόψω αυτό. Δεν κόβεται με τίποτα. Δεν κόβεται με τίποτα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε τα δικά σας σχόλια. Θέλουμε τώρα αυτή τη στιγμή να γράψετε τη δική σας άποψη για τα θέματα τα οποία συζητάμε και να είστε σίγουροι ότι η κυρία από εδώ θα απαντήσει. Και εγώ θα απαντήσω, εντάξει. Okay. Και εσείς, όχι, ναι.